Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί το BMW Future Invest Bonus. Μείωση ρήπων με επιχορήγηση ανταλλαγής του παγιού σας αυτοκινήτου. Πρωινής έκδοσης συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως στο επόμενο μας θέμα. Στο Σφυρί βγαίνει σήμερα από εμπορική τράπεζα κατοικία μητέρας με ανήλικο παιδί στην περιοχή της Λακατάμιας. Έκκληση προς τον κόσμο, αλλά και τα μέλη της απευθύνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, προκειμένου να αποτρέψουν τον πληστηριασμό της κατοικίας. Θα μας πει περισσότερα η πρόεδρος του Συνδέσμου, η κυρία Αργεντούλα Ιωάννου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Κυρία Ιωάννου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαήλ. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Ναι, θα πούμε συνοπτικά για να μην δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις στους ακροατές σας. Τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης σε δύο γραμμές. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η κοπέλα είναι διαζευμένη με ένα ανήλικο παιδί 10 χρονών. Η κατοικία βρίσκεται στα Λατσά. Στην Λακατάμια θα γίνει στο κέντρο εκποιήσεων η εκποίηση της κατοικίας. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο στη Λεωφόρο Μακαρίου 28 στη Λακατάμια, όπου εκεί θα γίνει ο πληστηριασμός. Οι πληστηριασμοί γίνονται πλέον σε κέντρα που έχουν επιλεγεί. Ο λόγος που διαμαρτυρόμαστε. Καταρχήν φαίνεται εδώ, αγαπητέ κύριε Μιχαήλ, ότι οι τράπεζες έχουν ρίξει πλήρως τις μάσκες. Δηλαδή, εκεί που έλεγαν ότι δεν θα προχωρήσουν και δεν θα πλήξουν ευάλωτες ομάδες, δεν θα εκποιήσουν κατοικίες, η περίπτωση αυτή αναδεικνύει ακριβώς αυτό το μεγάλο ψέμα που είχε υποθεί στον κόσμο. Καταρχήν ξεκαθαρίζεται η εικόνα ότι, για να μην έχει ψευδεστήσεις ο κόσμος, ότι η κατοικία, η κύρια, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται από την νομοθεσία, και κατά δεύτερο λόγο ότι οι τράπεζες δεν έχουν κανένα ενδιασμό να προχωρήσουν σε εκποίηση και κατοικίας, ακόμα και ευάλωτης ομάδας μονογονικής οικογένειας. Και εμείς ως σύνδεσμος ανησυχούμε όχι μόνο για τις μονογονικές οικογένειες, αλλά για όλο το φτωχό κόσμο που θα βρεθεί στο δρόμο. Απλά ο παράγοντας μονογονικής οικογένειας δημιουργεί μια επιπρόσθετη ευαισθητοποίηση και αναδεικνύει τον βαθμό αναλγησίας στον οποίο έχει βρεθεί τόσο οι τράπεζες όσο και οι ίδιοι θεσμοί. Δεν έχουν προνοήσει καμία απολύτως προστασία. Μάλλον έχουν πάρει όλο το πέπλο προστασίας που είχε ο προηγούμενος νόμος σε σχέση με την κατοικία. Να πούμε όμως ότι σε αυτή την περίπτωση, για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και ψήθυροι, ότι όντως το χρέος αυτής της οικογένειας, της διαζευμένης οικογένειας, είναι γύρω στους 800-850.000. Έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για το χρέος, όχι για την εκποίηση, από το 2015. Η εκτιμημένη αξία αυτής της κατοικίας είναι 650.000 και η κοπέλα αυτή, η κυρία αυτή, η οποία διαμένει στο σπίτι με το ανήλικο παιδί της, έχει προσφέρει το σπίτι στην τράπεζα να το πάρει στην εκτιμημένη αξία του, ώστε να έχει την ευκαιρία η τράπεζα να τους το μεταβιβάσει δηλαδή, και να τη δώσουν 3 μήνες για να αποχωρήσει από το σπίτι, ώστε να μπορεί η τράπεζα να το πουλήσει στην αγοραία αξία σε κάποια χρονική στιγμή που θα έχει την ευκαιρία, και έχουν την ευκαιρία οι τράπεζες. Πλην όμως η τράπεζα επέμενε να προχωρήσει στην εκποίηση με μια επιφυλαξίσα τιμή των 400-420.000, που αυτό σημαίνει ότι όλο το υπόλοιπο χρέος θα το φορτωθεί αχρίαστα αυτή η οικογένεια. Μάλιστα. Αυτό αναδεικνύει το ότι. Δηλαδή, να τα ξεκαθαρίσουμε, κυρία Ιωάννη. Υπάρχει δικαστική απόφαση για το χρέος. Υπάρχει θέληση της συγκεκριμένης γυναίκας, της μητέρας, να το παραδώσει. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, αυτό που ζήτησε όμως για να της δοθεί
διευκόλυση, θα το λέγαμε, να μπορέσει να το διαχειριστεί την όλη υπόθεση με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε όλοι να βγουν κερδισμένοι. Να αποχωρήσει και να παραδώσει και την κατοχή, δηλαδή να το μεταβιβάσει και να παραδώσει και την κατοχή. Και εδώ είναι πραγματικά η στάση της τράπεζας που μας ξενίζει και ίσως τελικά να είναι η απόπειρα να τεστάρουν τον νόμο και να μπουν στη διαδικασία εκποιήσεων και των κατοικιών, όπως ήταν και η πρόνοια του νόμου, απλά την απέκρυβαν. Δηλαδή. Και αναδεικνύεται, αγαπητέ κύριε Μιχαήλ, η τεράστια διαφορά που είχε η υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία δεν είχε καταργηθεί, η νομοθεσία του 1965, η οποία προνοούσε με εκποίηση υποθήκης σε κατοικία, πλην όμως το πληστηρίασμα, δηλαδή το ποσό που θα πάρει εκεί ο δημοπράτης, θα είχε πρόνοια ο νόμος ότι θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστεί η στέγη της οικογένειας, εάν το ακίνητο αφορούσε κατοικία, και το υπόλοιπο του πληστηριάσματος να δοθεί στην τράπεζα. Εδώ αυτό που έχουν καταργήσει, και γι' αυτό πλέον ανερυθρίαστα θα προχωρούν και σε εκποιήσεις κατοικιών, είναι ότι ολόκληρο το ποσό του πληστηριάσματος θα δίδεται στην τράπεζα χωρίς κανένα ενδιαφέρον και χωρίς καμία πρόνοια που θα μείνει αυτή η οικογένεια. Αν για παράδειγμα αυτή η κατοικία σήμερα εκποιηθεί στις 400.000 και αν τολμήσει φυσικά κάποιος να προσφοροδοτήσει για μια τέτοια περίπτωση, ολόκληρο αυτό το ποσό θα δοθεί στην τράπεζα και δεν ενδιαφέρει ούτε το κράτος ούτε την τράπεζα πού θα μείνει αυτή η οικογένεια. Ενώ η προστασία που έδιδε ο προηγούμενος νόμος, ο οποίος φυσικά να πούμε ότι στηρίζεται στις διεθνείς συμβάσεις προστασίας της κατοικίας, προέβλεπε ότι ένα μέρος του πληστηριάσματος θα εδίδεται στην οικογένεια για να εξασφαλίσει στέγη. Γιατί το δικαίωμα στη στέγη, κύριε Μιχαήλ, διασφαλίζεται, προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Σύνταγμα, τα οποία δεσμεύουν την δημοκρατία, την κυβέρνηση να προνοούσε αντίστοιχη προστασία. Μάλιστα, δηλαδή η προηγούμενη νομοθεσία το κάλυπτε αυτό, η νέα νομοθεσία δεν το κάλυπτε. Η νέα νομοθεσία που έχουν υιοθετήσει το 2014 για την ιδιωτική εκποίηση πλέον μέσω ιδιώτη δημοπράτη, έχει απαλείψει και αυτή την προστασία. Δυστυχώς δημιούργησαν ένα ψέμα, ένα μύθο στον κόσμο ότι η κατοικία προστατεύεται. Πολλοί κόσμος που έρχεται σε εμάς, είτε ως σύνδεσμος μονογονιών, είτε στο κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις όπου συμμετέχουμε επίσης, μας ρωτά, μα ξέρετε, είναι πρώτη κατοικία, δεν θα προχωρήσουν. Και το πιο τραγικό, το οποίο θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τον κόσμο μέσω της εκπομπής σας, είναι ότι ακόμη και υποθέσεις που βρίσκονται στα δικαστήρια και ο κόσμος εγείρει υπερασπίσεις, αμφισβητεί το ύψος του χρέους, αμφισβητεί ίσως τις υποθήκες, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε η υποθήκη, οι τράπεζες παρόλα αυτά παραγωνίζοντας τη δικαστική διαδικασία, η οποία θα κατέληγε σε ένα αποτέλεσμα και πόσα χρωστώ και αν χρωστώ, προχωρούν με τις επιστολές τύπου Ι και τύπου Ι-Α, οι οποίες δίδοντας ένα μήνα η κάθε μία, η πρώτη σε καλεί να πληρώσει το χρέος και η δεύτερη ορίζει απλά τον πληστηριασμό. Και αυτό το πράγμα δίδεται στον νόμο μια πολύ ασφιχτική προθεσμία 30 ημερών να το αμφισβητήσεις, ανεξάρτητα αν υπάρχει ήδη αγωγή της τράπεζας στο δικαστήριο την οποία αμφισβητείς. Προσέξτε, επειδή η Τρόικα και οι αλλαγές που έκαναν δεν άγγιξαν τη δικαστική διαδικασία, η οποία όντως παίρνει κάποιο χρόνο μέχρι να εκδοθεί απόφαση, τώρα πλέον προχωρούν με την express διαδικασία, η οποία ουσιαστικά συνιστά εκτέλεση, έγκλημα κατά ανθρώπινου δικαιώματος. Αυτό λέμε εμείς. Nice. Και ξέρετε κύριε Μιχαήλ, εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι. Εμείς έχουμε εντοπίσει ως σύνδεσμος από το 2015 τη νέα κατάσταση που δημιουργείται. Απευθυνθήκαμε πάρα πολλές φορές και στην Επίτροπο Ισότητας, αφού το στρατηγικό σχέδιο για την ισότητα ανδρών και γυναικών περιέχει πρόνοιες για την προστασία των ευάλωτων ομάδων γυναικών, εφόσον η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των μονογονιών είναι γυναίκες. Οι πρόνοιες αυτές περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο μετά και από εισηγήσεις της ΣΥΤΑΟ, της Επιτροπής της Σύμβασης για την Εξάλληψη Όλων των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών, ότι οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία
να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες γυναικών, οφείλει να πάρει μέτρα προστασίας των γυναικών από τις συνέπειες ενός διαζυγίου. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με τροποποίηση ακόμα και του οικογενειακού δικαίου, έτσι ώστε μέχρι να λυθούν οι οικογενειακές διαφορές, να μην μπορεί μια τράπεζα να προχωρήσει σε εκποίηση κατοικίας. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες που μπορεί να μην είναι αυτή ακριβώς η περίπτωση που έχουμε σήμερα, που έχουν περιουσιακές διαφορές με συζύγους, σπίτια οικογενειών έχουν υποθηκευτεί πολλές φορές για τις επιχειρήσεις που κατέρρευσαν των συζύγων και κινδυνεύουν οι οικογένειες να βρεθούν στο δρόμο χωρίς να υπάρχει ούτε νομοθετική ρύθμιση να περιμένει η τράπεζα μέχρι να λυθεί η οικογενειακή διαφορά, αλλά ούτε και κοινωνικά μέτρα προστασίας έχουν παρθεί για αυτές τις οικογένειες. Και εμείς έχουμε ζητήσει, φυσικά να πούμε απλά ότι απευθυνόμαστε σε όταν μη ακούοντων. Μάλιστα. Κυρία Ιωάννου, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά. Μας είπατε ότι ο προηγούμενος νόμος, ο οποίος προνοούσε αυτού του είδους την προστασία για την στέγη, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέσω υπάρχουν του πληστηριάσματος και μέσω από την αποδικαστική κρίση, όφιλε ο διευθυντής του χτηματολογίου να αποταθεί στο δικαστήριο όταν έκανε τον πληστηριασμό και να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής στέγη για την οικογένεια. Και το υπόλοιπο του πληστηριάσματος να δοθεί στην τράπεζα. Και το πιο τραγικό, αγαπητέ κύριε Μιχαήλ, είναι ότι αυτή η νομοθεσία δεν έχει καταργηθεί. Δηλαδή οι πληστηριασμοί που εκκρεμούν στα χτηματολόγια και θα γίνουν μέσω του διευθυντή του χτηματολογίου κάποια χρονική στιγμή, ο διευθυντής του χτηματολογίου θα εφαρμόσει την νομοθεσία του 65, η οποία εξακολουθεί να ισχύει για τους ιδιώτες δημοπράτες που θα λειτουργούν με 2 μήνες επιστολές. Μπορεί και ο άνθρωπος να μην πάρει χαπάρι ότι πληστηριάζεται η κατοικία του. Θα παίρνουν το πληστηρίασμα απλά, θα αφαιρούν και όλα τα έξοδα και θα τα δίδουν στην τράπεζα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ιωάννου. Και εμείς σας ευχαριστούμε και καλούμε τον κόσμο να αντισταθεί σε αυτή τη νέα κατάσταση πραγματών, αγαπητέ κύριε Μιχαήλ. Σήμερα στις 9 στο... Στις 9 είναι έξω από το κέντρο δημοπρασίας στην Μακαρίου 28 στη Λακατάμια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά σε νέο περιστατικό βίας στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, προχώρησε σε σύλληψη για υπόθεση πρόκλησης οχληρίας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Κρατικού Νοσηλευτηρίου της Πάφου. Ο συλληφτής ισχυρίστηκε ότι δεν έτυχε τη σωστή μεταχείριση στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο πρώτο βοηθειών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση, να προκαλέσει ο ίδιος βασικά ένταση. Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία καταγγελία για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος προσωπικού του νοσοκομείου. Τα θέματα βεβαίως που εγείρονται για άλλη μια φορά είναι πολλά. Για να συζητήσουμε το θέμα έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Γεωργίου? Είναι ότι ο ασθενής δυστυχώς επιτέθηκε στο προσωπικό του νοσοκομείου μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταδικαστέα κάθε πράξη βίας προς το προσωπικό ή του δικού μας νοσοκομείου ή οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δυστυχώς αυτά τα κρούσματα υπάρχουν. Ευτυχώς στο νοσοκομείο μας είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά. Όμως δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ υπόψη μας σοβαρά και η πολιτεία πρέπει να δώσει τέτοιους νόμους ώστε να υπάρχει ασπίδα προστασίας των πολιτών, των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Απλά να διευκρινίσουμε ότι επειδή δεν το έχουμε αναφέρει, αν ισχύει τουλάχιστον αυτό που αναφέρει και το ΚΙΠΕ, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι ότι ο εν λόγω ύποπτος φέρεται να χτύπησε νοσηλευτή αλλά και μία γιατρό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο νοσηλευτής έχει μείνει και στο νοσοκομείο ΨΕΣ. Η γιατρός συνέχισε, παράτησε την κατάστασή της και την εργασία της και είναι άξια συγχαρητηρίων.
Δυστυχώς υπήρξε αυτό το κρούσμα και πρέπει να λάβουμε όλα μας τα μέτρα μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Γεωργίου. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο Πάφου. Ναι, είναι γνωστό ότι πριν λίγο καιρό υπήρχε τέτοιο κρούσμα σε άλλο νοσοκομείο. Πρέπει η πολιτεία, όπως έχω πει, να λάβει τα μέτρα και να δώσει κάποια λύση για να αποτρέπει αυτές του τέτοιου είδους πράξεις. Η φύλαξη που υπήρχε στο παρελθόν πλέον δεν υπάρχει ή δεν θεωρείται? Υπάρχει η φύλαξη, υπάρχει ο αστυνομικός ο οποίος βρίσκεται στο διάδρομο εκεί. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να είναι μέσα στα εκεί που εξετάζουν τους ασθενείς. Και δυστυχώς είναι μέσα που έχει γίνει το περιστατικό. Ο αστυνομικός μπήκε μέσα. Ο ασθενής ήδη είχε χτυπήσει το προσωπικό, συνελήφθη, όμως δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει να υπάρξει ασπίδα προστασίας, αποτροπή αυτών των με κάποια μέτρα, τα οποία πιστεύω ότι η πολιτεία θα βρει και να προστατεύσει τους εργαζομένους. Στο μεταξύ δεν υπάρχουν εναλλακτικές μέχρι να πάρθουν αποφάσεις. Υπάρχει κάποιος τρόπος, κύριε Γεωργίου, να κάνετε κάτι σε επίπεδο διοίκησης του νοσοκομείου μέχρι να ληφθούν? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να βρίσκονται σε γρήγορση οι δικοί μας εργαζόμενοι και να υπάρχει πάντα μια καλή συνεργασία και μεταξύ των εργαζομένων αλλά και με τους ασθενείς να είμαστε πιο προσεκτικοί πάρα πολλές φορές για να μην υπάρχει, για να μην δημιουργείται οποιαδήποτε ένταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε, κύριε. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση σε συνέχεια. Όπως είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας τηλεφωνικός από την Αθήνα ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος είπε χθες πως βρισκόμαστε στο παραπέντε της οριστικοποίησης της διχοτόμησης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στην Αθήνα, όπου πραγματοποιεί η επίσκεψη για επαφές με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Κύριε Μαλά, καλή σας μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πολύ σήμαντες, βαρύ σήμαντες οι επαφές σας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα συναντήληψης από όλες τις επαφές που είχατε κάνει μέχρι στιγμής. Είναι γεγονός ότι οι συζητήσεις που έγιναν ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες με όλους τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους κομμάτων που έχω συναντήσει και βεβαίως με τον πρόεδρο της Βουλής. Θα θυμάστε όταν εξήγηλα την υποψηφιότητα μου είχα πει ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδο στο Κυπριακό θα πρέπει να υπάρξει μια συναντήληψη με την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος όσον αφορά το πλαίσιο της επιδιωκόμενης λύσης. Και μέσα σε αυτή την φιλοσοφία είχα τις επαφές και βεβαίως τις συζητήσεις. Ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά τις δικές μου θέσεις και ομολογώ έχω εντυπωσιαστεί από την πολύ λεπτομερή γνώση που είχαν όλοι οι συνομιλητές μου, ανεξαρτήτως όλοι, για τα τεκτενόμενα στο Κυπριακό, αλλά και βέβαια στους κινδύνους που εγκυμονούνται από την στασιμότητα που έχει παρατηρηθεί στην συνεπία για τις κατάρρευσεις των συνομιλιών. Κατανοούν τις θέσεις μας, κατανοούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Κατανοούν ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, κατανοούν ότι τα τελεσμένα επί του εδάφους συνεχίζονται και αυτά θα είναι αρνητικές εξελίξεις και θα δυσκολέψουν την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Γι' αυτό από αυτά τα οποία έχω ακούσει και από αυτά που θα αναλύσω με τους συνομιλητές μου σήμερα θα βγάλω ξεκάθαρα συμπεράσματα όσον αφορά τη θέση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Και βεβαίως το Κράνς Μοντάνα ήταν πρώτος στην ατζέντα. Μας είπατε και προηγουμένως ότι είναι λεπτομερώς ενημερωμένοι για το τι έγινε στο Κράνς Μοντάνα. Βέβαια, ήταν πολύ ενημερωμένοι και
σε πάρα πολύ λεπτομέρεια και ήδη ανησυχούν για αυτή την στασιμότητα. Και οφείλω να σας πω ότι και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Ελλάδος ήταν πάρα πολύ ενημερωμένος. Ξέρετε, πολλές φορές λόγω και των πολλών προβλημάτων εδώ στην Ελλάδα ίσως να μην συζητείτε το Κυπριακό όσο θα έπρεπε να συζητείτε, και είναι κατανοητό βεβαίως, γιατί η Ελλάδα περνά μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στην οικονομία της. Όμως οι δημοσιογράφοι με τους οποίους είχα μια εκτενέστατη και λεπτομερέστατη συζήτηση ήταν πολύ ενημεροί και όλοι αναγνώρισαν ότι οι δικές μας θέσεις εδράζονται σε μια στέρεα βάση και ακριβώς τους δώσαμε το μήνυμα ότι ούτε οι συνοβασίες του κυρίου Αναστασιάδη αλλά ούτε και οι πολύ επικίνδυνες προτάσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για την λεγόμενη νέα στρατηγική είναι η απάντηση για το πώς προχωρούμε. Και γι' αυτό φεύγω τουλάχιστον από τις επαφές μου χθες στην Αθήνα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί υπάρχει μια έτσι, συναντήληψη στις βασικές αρχές των θέσεων μας και στο υπόβαθρο πάνω στο οποίο δράζεται, κυρίως στο υπόβαθρο πάνω στο οποίο δράζεται η δική μας προσέγγιση. Μάλιστα, είχατε την ευκαιρία να αναλύσετε και τους δικούς σας στόχους, τη δική σας πρόταση καλύτερα διαχείρισης του Κυπριακού. Και του Κυπριακού βέβαια συζητήσαμε και για την οικονομία, κυρίως με τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και καταλαβαίνουν απόλυτα ότι αυτό το οποίο παρουσιάζονται με αφαγιώτα στην Κύπρο ως ένα μεγάλο success story ήταν προϊόν των θυσιών, πολλών θυσιών του κυπριακού λαού, αλλά όταν τους ανέλησα ακριβώς τι συνέβη και στη χώρα μας, αρκετά εκ των οποίων βέβαια τα ήξεραν, κατάλαβαν ότι οι μαθηματικές αλχημίες που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο για να δώσουμε την εικόνα ότι τα πράγματα μπαίνουν πολύ καλά δεν αποτυπώνουν την κατάσταση στην ίδια την κοινωνία. Όταν έμαθαν ότι, παράδειγμα, το ΑΕΠ της χώρας μας βρίσκεται στα επίπεδα του 2009, μια περίοδο που τη χαρακτηρίζαμε ότι η Κύπρος βρισκόταν σε μια τεράστια ύφεση, τότε αντελήφθηκαν ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακό το success story όπως το παρουσιάσαμε. Όταν οι μισθοί, για παράδειγμα, τους είπα βρίσκονται σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης του 1996, τότε αντελήφθηκαν τι σημαίνει success story. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είναι μια χώρα που βιώνει μια τεράστια οικονομική κρίση, ένα τεράστιο κοινωνικό δράμα, και αν είναι κάτι που βγαίνει από τη σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών είναι ότι, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η σύγκριση, η Ελλάδα είναι ένα πολύ διαφορετικό, έχει ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα με τη χώρα μας, έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ στην Κύπρο τα προβλήματα είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους, τα προκάλεσε ο τραπεζικός τομέας και η εγκληματική διαχείριση που έγινε. Είχαν επίσης γνώση, έλαβαν επίσης γνώση οι δημοσιογράφοι σε βάθος για τις αποκαλύψεις του βιβλίου του κ. Δημητριάδη. Και αυτό το συζητήσαμε ακροθυγώς. Όλα αυτά είναι μέρος πλέον της πολιτικής συζήτησης και χαίρομαι γιατί και εδώ στην Ελλάδα το κυπριακό πρόβλημα αλλά και το θέμα της οικονομίας και το πώς χειριστήκαμε το θέμα το 2013 αναφέρομαι στο κούρεμα και πώς ο κ. Αναστασιάδης θα χειρίστηκε και είναι αντικείμενο πολύ πολύ λεπτομερούς ανάλυσης. Θα τα δείτε στα δημοσιεύματα σήμερα και τις επόμενες μέρες. Άστε. Λοιπόν, κύριε Μαλά, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι και για τα ελληνικά F-16. Μάλλον δεχτήκατε κάποιες ερωτήσεις και για αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι στο πλαίσιο της ανάλυσής σας υπήρξε και ένα ενδιαφέρον και για άλλα θέματα, όπως είναι τα κονδύλια τα οποία αναλύσατε και εσείς στο πλαίσιο του οικονομικού σας προγράμματος, τα κονδύλια για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, τον εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και της βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και βεβαίως την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και δύο λόγια για αυτές σας τις τοποθετήσεις. Έγινε μια αναφορά όσον αφορά την παράλαση. Εξήγησα τη θέση μου, όπως και την εξήγησα και την πρώτη μέρα, ότι
η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να στραφούν σε μια υπερπροσπάθεια, θα έλεγα, για την ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και η παρουσία των F-16, το είπα και πριν λίγες μέρες, το είπα και θα το παραλάβω και σήμερα, ήταν μια προεκλογική, ήταν στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας που έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ο κ. Αναστασιάδης. Από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι η συζήτηση στα επιμέρους θέματα της δικής μας οικονομικής πολιτικής άγγιζε πάρα πολύ τους συνομιλητές μας και τους δημοσιογράφους, γιατί τα ίδια ακριβώς προβλήματα και σε ακόμα μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο βαθμό, τα αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες προοπτικές και στον πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ πιο μπροστά από την Κύπρο, πρέπει να σας πω, και στη μεταποίηση και στην ελαφρά βιομηχανία. Όμως αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα φυγής νέων σε άλλες χώρες. Και αν είναι κάτι που εντυπωσιάζει, κρίνοντας πάντοτε με διεθνείς συγκρίσεις, είναι ότι η Ελλάδα αλλά και βέβαια η Κύπρος έχουν τεράστια αποθέματα καλών επιστημόνων και της Διασποράς αλλά και στον ελληνικό, ελλαδικό και κυπριακό χώρο, και όλοι αυτοί δυστυχώς δεν αξιοποιούνται. Το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας είναι όντως κάτι το οποίο και στην Ελλάδα θα ήθελαν πάρα πολύ να αξιοποιήσουν, και η δική μας προσέγγιση ότι θα στηρίξουμε την οικονομία μας σε όλα τα επίπεδα με ένα υπόβαθρο επιστημοσύνης βασιζόμενα στην καινοτομία, στην έρευνα, βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλή. Τα βρήκαν πολύ στις γενικά τις προσεγγίσεις μας, πολύ σύγχρονες, πολύ τεκμηριωμένες, πολύ σωστά δομημένες, στα πλαίσια ενός, αυτό που λέω, δομικού οικονομικού σχεδιασμού, mm-hmm. ο οποίος πρέπει να έχει εύρος, διάρκεια, αλλά βεβαίως και βάθος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και σήμερα, όπως είχαμε προαναφέρει, το Κυπριακό ψηλά στην ατζέντα. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου του Νικόλα Παπαδόπουλου, τον κύριο Χρήση Παντελίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα όσα βλέπουν και σήμερα το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τα όσα ακολούθησαν ουσιαστικά του ναυαγίου στο Κρανς Μοντάνα, καθώς γίνονται και κάποιες κινήσεις επαναφοράς της εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων, επαναφοράς του θέματος του απευθείας εμπορίου αλλά και του λεγόμενου εμπάρκο των κατεχομένων. Αυτό βέβαια μια εξέλιξη που έρχεται μετά τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας για την Μόρφου, για την Επιτροπή Αποζημιώσεων και γενικότερα το λεγόμενο Plan B της Τουρκίας, η οποία φαίνεται ότι δεν έχασε καθόλου χρόνο στο να εκμεταλλευτεί αυτή την αποτυχία στο Κρανς Μοντάνα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Παντελίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Παντελίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες. Λοιπόν, από την εφημερίδα Φιλελεύθερο διαβάζουμε: σε μία περίεργη και συνάμα προκλητική κίνηση προχώρησαν μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκαλώντας Τουρκοκύπριους λεγόμενους βουλευτές στις Βρυξέλλες. Το θέμα της εκπροσώπησης στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόθεση του απευθείας εμπορίου από τα κατεχόμενα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως το μόνιμο αίτημα της τουρκικής πλευράς για άρση του λεγόμενου εμπάρκου. Είναι αυτά που κρύβονται πίσω από αυτές τις κινήσεις σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Το δικό σας σχόλιο. Είναι προφανές ότι η Τουρκία, έχοντας απόλυτη την ευθύνη για το αδιέξοδο στο Κυπριακό, θα προσπαθήσει, όπως προσπαθεί πάντοτε μετά που η ίδια δυναμητίζει και διαλύει την προοπτική επίλυση του Κυπριακού, να αναβαθμίσει το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος, να προκαλέσει δηλαδή τα διάφορα προβλήματα τα οποία προσπαθεί να προκαλέσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι με την αποτυχημένη στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Αναστασιάδης τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο δεν έχει βρεθεί λύση στο Κυπριακό, όχι μόνο δεν επιρρύπτει κανένας την ευθύνη στην Τουρκία για αυτή της τη συμπεριφορά και για αυτή της τη στάση,
αλλά βρισκόμαστε και ενώπιον ενός πάρα πολύ αρνητικού αδιεξόδου, το οποίο κυριαρχείται από την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ουσιαστικά κατοχυρώνει όλες τις επικίνδυνες και απαράδεκτες υποχωρήσεις που έχει κάνει ο κύριος Αναστασιάδης στο Κράν Μοντάνα, δηλαδή όλες τις υποχωρήσεις στις εσωτερικές πτυχές, και αφήνει με μια νεφελώδη διατύπωση ανοιχτό το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, αναφέροντας πολύ συγκεκριμένα ότι οι εγγύσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ή καλύτερα οι εγγύτριες δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν και χωρίς να γίνεται κανένας λόγος για την αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Είναι γι' αυτό το λόγο που εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα στρατηγική, η οποία να προκαλεί πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό κόστος στην Τουρκία, διότι αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι η τακτική των 10 τελευταίων χρόνων, όπου διευκολύναμε και το ψευδοκράτος και τον κύριο Ακιντζή και την ίδια την Τουρκία στην ευρωπαϊκή της προοπτική και σε άλλα ζητήματα, δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Αντίθετα, έχει αποθαρρύνει την τουρκική πλευρά να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Όταν λέμε νέα στρατηγική, στο βάθος της ζωνική, ίσως δεν διευκολύνουμε και με αυτόν τον τρόπο την τουρκική πλευρά που θέλει και λύση εκτός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θεωρεί ότι έχει αποτύχει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή... Καθόλου, την τουρκική πλευρά τη διευκολύνουμε εδώ και 10 χρόνια, όταν συζητούσαμε μόνο τα ζητήματα στα οποία έχει να δώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, και δυστυχώς με τον κύριο Αναστασιάδη τα έχει δώσει όλα η ελληνοκυπριακή πλευρά τα ζητήματα που όφιλε να δώσει. Την τουρκική πλευρά τη διευκολύνουμε όταν ανοίγαμε διάπλατα τις πόρτες της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με το ξεπάγωμα τριών κεφαλαίων επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Την τουρκική πλευρά τη διευκολύναμε όταν ο κύριος Αναστασιάδης καλωσόριζε το Μάρτιο του 2006 την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχει άμεσο όφελος για την τουρκική οικονομία περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Την τουρκική πλευρά τη διευκολύνουμε όταν ο κύριος Αναστασιάδης προσκαλούσε από κοινού τον κύριο Ακιντζή στον Ταβός σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ, αναβαθμίζοντάς τον στην πράξη σε συμπρόεδρο. Την τουρκική πλευρά τη διευκολύνουμε όταν επιτρέπουμε αδιαμαρτύρητα σε όλους τους ξένους αξιωματούχους να επισκέπτονται τα κατεχόμενα και τον κύριο Ακιντζή στο ψευδοπροεδρικό. Την Τουρκία τη διευκολύνουμε όταν ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Αβέροβ Νεοφίτου, επισκέπτεται τον κύριο Ακιντζή στο ψευδοπροεδρικό. Την Τουρκία τη διευκολύνουμε όταν ο κύριος Αναστασιάδης προχωρεί σε μια σειρά από κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις με τον κύριο Ακιντζή, είτε αυτοί είναι καφέδες, είτε αυτοί είναι βόλτες, είτε αυτά είναι θέατρα, δίνοντας την εντύπωση ότι το Κυπριακό είναι περίπου ένα πρόβλημα καλής γειτονίας ή ένα ψυχολογικό πρόβλημα ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Αυτά είναι που διευκόλυναν την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι που εξέθρεψαν την απαράδεκτη και αδιάλαχτη στάση της τουρκικής πλευράς. Αυτά είναι που πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να αλλάξουν με την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής στο Κυπριακό, όπως αυτή που προτείνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η οποία αναγνωρίζει θεωρείται πραγματικό δυσάρεστο δεδομένο ότι για την ύλιξη του Κυπριακού ευθύνεται η Τουρκία. Και ότι για να υπάρξει αλλαγή της τάσης της Τουρκίας θα πρέπει να προκληθεί σε αυτήν κόστος πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό που να καταστήσει το Κυπριακό φθοροποιό για την ίδια. Βεβαίως πολλές είναι οι ερμηνείες για αυτή τη νέα στρατηγική, για τη δική σας θέση, καθώς θεωρείται από κάποιους επικίνδυνη δεδομένων των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον Κυπριακό. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν ποια είναι η επικινδυνότητα της μιας στρατηγικής. Γιατί αν υπάρχει ένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή, είναι το αδιέξοδο που έχουμε ήδη ενώπιόν μας, ευθύνη της στρατηγικής Αναστασιάδη. Είναι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αν καταστεί παράμετρος των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, είναι μεγάλος κίνδυνος, ευθύνη του κυρίου Αναστασιάδη. Είναι η απενοχοποίηση, η διεθνής απενοχοποίηση του κυρίου Ακιντζή και της Τουρκίας, ευθύνη του κυρίου Αναστασιάδη. Άρα αυτά είναι τα επικίνδυνα. Η νέα στρατηγική, για να μην σχολιάσω τα 65 συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης της, προσδιορίζει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Προσδιορίζεται από τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια και από τις διαχρονικές θέσεις
της ελληνοκυπριακής πλευράς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, ότι αν υπάρχει ένας κίνδυνος, και αυτό είναι που πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και κυρίως αυτοί που με ευκολία βάζουν καπέλες στις διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις για το Κυπριακό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να έρχεται ένας πολιτικός χώρος, ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα πολιτικό κόμμα και να προτείνει στους Ελληνοκύπριους πράγματα που ξέρει εκ των προτέρων ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν τα δέχονται. Γιατί οι Ελληνοκύπριοι δεν δέχονται την εκπεριτροπή της Προεδρίας, οι Ελληνοκύπριοι δεν δέχονται την παραμονή των εγκινήσεων, οι Ελληνοκύπριοι δεν δέχονται να παραμείνει στρατός, οι Ελληνοκύπριοι δεν δέχονται να χάσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, οι Ελληνοκύπριοι δεν δέχονται να παραμείνουν όλοι οι έπικοι στην Κύπρο. Άρα ο κίνδυνος είναι από αυτούς που έχουν δεχτεί ή υποστηρίζουν τέτοιες απαράδεκτες θέσεις. Κύριε Παντελίδη, πρωτού κλείσουμε και ένα σχόλιο για τα όσα δεχταίνονται τις τελευταίες μέρες στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αφορμή η απάντηση που σας έδωσε μετά και την έντονη αντιπαράθεση που προηγήθηκε μεταξύ σας ο τοντικοϊκός τέλεχος, ο Χρήστος Φλουρέντζου, με επιστολή, ο οποίος κατηγόρησε τη σημερινή ηγεσία για κατάργηση του καταστατικού και μετατροπή του κόμματος σε ιδιωτική εταιρεία και σας κάλεσε μάλιστα εσάς προσωπικά να χαμηλώσετε τον πήχη της έπαρσής σας. Κανένα σχόλιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας τηλεφωνικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε, αντιλαμβάνομαι, και τον κύριο Παντελίδη σε σχέση με την νέα στρατηγική και όχι μόνο ξεκάθαρες συμβολές για τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων στο Κρανς Μοντανά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέα στρατηγική για να τη σχολιάσουμε. Αν μπορεί να υπάρχουν και να ακούγονται ωραία συνθήματα, αλλά από πλευράς περιεχομένου δεν υπάρχει κάτι για να τύχει σχολιασμού. Άρα δεν έχω κάτι να προσθέσω στα συγκεκριμένα θέματα. Σε σχέση με την αναβάθμιση των Τουρκοκυπρίων, θα ήταν καλό να μελετήσουν πότε ξεκίνησαν οι Τουρκοκύπροι να λαμβάνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξετάσουν πότε έγινε ο χρηματοδοτικός κανονισμός, πότε έγινε ο κανονισμός της πράσινης γραμμής, πότε ξεκίνησαν οι επαφές των Τουρκοκυπρίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ξεκίνησαν το 2006. Άρα, όταν αναφερόμαστε ή όταν μιλάμε στον κόσμο, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε με ένα απόλυτο σεβασμό σε σχέση με πραγματικά δεδομένα. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά το τι έχει γίνει και δεν μπορούμε εμείς που συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο να θεωρούμε ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο μια διαφορετική εικόνα από αυτή που υπάρχει, μιλώντας, αν θέλετε, ή αναφερόμενοι σε συνθήματα. Η πραγματικότητα είναι εκεί, την γνωρίζει ο καθένας από εμάς και θεωρώ ότι δεν μπορούμε και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό στον Κυπριακό λαό. Βεβαίως, μια από τις θλιβερές πραγματικότητες των τελευταίων ημερών είναι οι συνεχείς προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Τουρκίας να εκμεταλλευτεί αυτό το ναυάγιο και δυστυχώς βλέπουμε ότι γίνεται όχι απλά προσπάθεια πλέον, τα αντιτελεσμένα είναι εκεί. Τώρα, υπάρχει και σήμερα το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, όπου γίνεται λόγο για κινήσεις επαναφοράς της εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής επίσημης εκπροσώπησης πια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα από ποιους, γιατί δεν αντιλαμβάνεστε, από ποιους, γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν, εδώ που είμαστε δεν έχω δει τον ημερήσιο τύπο και απολογούμε γι' αυτό. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου κάνει λόγο για περίεργα τεχνάσματα. Ευρωβουλευτές κάνουν πλάτες σε τουρκοκύπριους λεγόμενους βουλευτές στις Βρυξέλλες. Προσκάλεσαν τουρκοκύπριους λεγόμενους βουλευτές με φόντο, με πρόφαση. Ήταν οι εξελίξεις στο Κυπριακό που αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται όπως γράφει η εφημερίδα, αλλά πραγματική επιδίωξη ήταν να συζητηθεί γνωστή τουρκοκυπριακή ατζέντα, δηλαδή το θέμα της εκπροσώπησης στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόθεση του απευθείας εμπορίου από τα κατεχόμενα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως το μόνιμο αίτημα της τουρκικής πλευράς για άρση του λεγόμενου εμπάρκου. Πάντως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος να αναφέρουμε ότι θα επισκεφτεί και επίσημα την Κύπρο.
ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την μεγαλύτερη δύναμη ευρωπαϊκή ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους σε όλα τα θέματα που έχετε προαναφέρει και δεν τίθεται θέμα προώθησης τέτοιων αιτημάτων από πλευράς του Κυπρίων ή Τουρκίας γενικότερα που έχουν ή βρίσκονται στο προσκήνιο από το 2004. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προσπάθειες της τουρκικής διπλωματίας? Είναι πολλά και σε πολλά επίπεδα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα σε καμία απολύτως περίπτωση και δεν μπορεί να προωθηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδεχομένως κάποιες πολιτικές ομάδες να βλέπουν με συμπάθεια τέτοιου είδους προσεγγίσεις, αλλά επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές δεν μπορούν να προωθηθούν. Βεβαίως δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου. Είναι γνωστά τα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες. Είναι το θέμα της λεγόμενης Επιτροπής Αποζημιώσεων. Είναι τα όσα δίνουν ακόμα και προχτές. Όλα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες δεν είναι ως αποτέλεσμα του Κραν Μοντανά. Όλα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι ένδειξη και ξεκάθαρη, αν θέλετε, ξεκάθαρος λόγοι οι οποίοι δεν οδηγηθήκαμε σε θετικό αποτέλεσμα στο Κραν Μοντανά. Και είναι ένας επιπλέον λόγος που δείχνει σε όλους και θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς τόσο καιρό μετά να αμφισβητεί αυτή την προσέγγιση ότι ο λόγος που δεν είχαμε αποτέλεσμα στο Κραν Μοντανά ήταν η συμπεριφορά της Τουρκίας. Αν όπως έχω ακούσει προηγουμένως ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεχόταν παραμονή τουρκικών στρατευμάτων και εγγύησης, θα λυνόταν το Κυπριακό. Βεβαίως είναι διαφορετικό. Άρα είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική προσέγγιση από τον οποιονδήποτε. Έχω ακούσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Έχω ακούσει ότι θεωρούμε αρνητική για μας μια έκθεση που για πρώτη φορά από το 1974 αναφέρει ότι η συνθήκη εγγύησεως και το παρεμβατικό δικαίωμα δεν είναι βιώσιμο και θεωρούμε αυτό που αναφέρεται σε αυτή την έκθεση ότι ήταν η χειρότερη έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Κύριε Χριστοδουλίδη, όταν ο Γενικός Γραμματέας ουσιαστικά δεν αποδίδει ευθύνες στην... Κύριε Μιχαήλ, όποιος παρακολουθούσε το Κυπριακό γνωρίζει από τις 30 Ιουνίου ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν θα επέριπτε ευθύνες σε κανένα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, το έχουν πει τα Ηνωμένα Έθνη. Μα δεν έχει γίνει στο παρελθόν αυτό. Έχει ακουστεί από αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και ο λόγος που δεν θα επέριπτε ευθύνες είναι γιατί εμείς, σε αντίθεση με όσους διαπραγματεύτηκαν το Κυπριακό το 2004, δεν δώσαμε ρόλο επιδιαιτησίας στο Γενικό Γραμματέα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και είχαμε αναφέρει κάθε επανάληψη όμως πριν την έκθεση, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω στα ερωτήματά σας, ότι δεν θα προχωρούσε σε επίρρηψη ευθυνών. Κάποιοι στην Κύπρο ασχολούνται ακόμη με το θέμα της επίρρηψης ευθυνών. Εμάς, ξέρετε, είναι ξεκάθαρο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο να δούμε πώς μπορεί να συνεχίσει ένας διάλογος που για πρώτη φορά πέτυχε τόσα σημαντικά, τόσο σε θέματα ουσίας όσο και σε θέματα διαδικασίας, και αυτό το γράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Μιχαήλ, και πώς δημιουργούμε προοπτική να συνεχίσουμε για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάποιοι προτιμούν να μιλούν για το παρελθόν γιατί θεωρούν ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις ενδεχομένως να εξυπηρετούν προεκλογικές σκοπιμότητες. Ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του. Τα περί βούλησης των δύο πλευρών που καταδεικνύουν με τη σειρά τους και ένα σωρό άλλα πράγματα, πώς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε? Κύριε Μιχαήλ, ποια είναι η θέση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων? Όπως την έχουμε ακούσει δημόσια, τόσο από τον κύριο Τσαβούσογλου, από τον κύριο Ναμί και από άλλους Τουρκοκύπριους και Τούρκους αξιωματούχους. Η συνέχιση της συνθήκης εγγύσεως παρεμβατικών δικαιωμάτων και άλλων για την Τουρκία. Ήταν έτοιμη, λένε οι πληροφορίες. Έχετε ακούσει, μπορείτε να μου δείξετε μια συνέντευξη, δημόσια δήλωση που να λέει ότι ήταν έτοιμη για τερματισμό της συνθήκης εγγύσεως και των παρεμβατικών δικαιωμάτων? Μα όπως λέμε ότι ούτε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα επέριπτε ξεκάθαρα ευθύνες στην Τουρκία, το ίδιο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα έκανε και η τουρκική διπλωματία. Γιατί να καεί στο εσωτερικό? Έχετε ακούσει κάποιον
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή στην Τουρκία να ισχυρίζεται ότι επειδή η έκθεση δεν επιρρύπτει ευθύνες στον κύριο Αναστασιάδη, σημαίνει ότι ευθύνεται η Τουρκία. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Αλλά θα επανέλθω ένα θέμα, γιατί έχετε αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρείτε, κύριε Μιχαήλ, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη στο κράνον Τανά ή προκύπτει από κάποια είτε δηλώσεις είτε από μελέτη του τι έγινε, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη για τερματισμό της συνθήκης εγγύσεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων στο Κράν Μοντσανά? Ο κύριος Άιτε τι μας είπε? Ο Γενικός Γραμματείας δεν μας το είπε εμέσως? Τι είπε ο Γενικός Γραμματείας? Ο Γενικός Γραμματείας είπε ότι δεν ήταν βιώσιμη η συνθήκη εγγύσεως και τα παρεμβατικά δικαιώματα. Και σας παραπέμπω να ακούσετε και τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις και του κυρίου Ακίτση. Ότι θα ξεπερνούσαμε αυτό το θέμα. Ακριβώς, είχε την ισχυρή πεποίθηση, η οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί η Τουρκία πολύ απλά επέμενε στην συνέχιση της συνθήκης εγγύσεως και των παρεμβατικών δικαιωμάτων. Είναι απλό το τι έγινε και γιατί οδηγηθήκαμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κύριε Χριστοδουλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Να μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, καλημέρα και στους εκπρόσωπους. Λοιπόν, η διαφορετική ερμηνεία της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχίζεται, καθώς και η διαφορετική ερμηνεία επί των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις προσπάθειες της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα στα κατεχόμενα με αφορμή ακριβώς το ναυάγιο στο Κράν Μοντσανά. Ναι, θα πρέπει να πω ότι μετά από την αποτυχία της διάσκεψης στο Κράν Μοντσανά, η Τουρκία μεθοδεύει την παγίωση της διχοτόμησης και αυτό το κάνει ουσιαστικά ανενόχλητη, διότι έχει φύγει από την Ελβετία χωρίς να της επιρρύπτεται καμία ευχή. Θα ήθελα να διαφωνήσω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και με όλους όσοι λένε ότι τα ΗΠΑ ποτέ δεν επερίψαν ευθύνη σε κανένα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Κυπριακού. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η εμπειρία άλλα λέει. Τα Ηνωμένα Έθνη, ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν αποτυχίες, που υπάρχουν αδιέξοδα και στασιμότητα, επιρρύπτουν ευθύνες, καταδεικνύουν πού οφείλεται η κατάσταση του αδιέξοδου και της στασιμότητας, με στόχο να ασκηθούν πιέσεις έτσι ώστε να επαναστήσει η διαδικασία. Έτσι είχε γίνει το 1992, για παράδειγμα, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 1993, όταν με ψήφισμα το 789 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επέριψε την ευθύνη στην τουρκοκυπριακή πλευρά σε σχέση με την αδυναμία επίτευξης προόδου και καλούσε την τουρκοκυπριακή πλευρά είτε να εναρμονιστεί με αυτά που έβαζε ως πλαίσιο ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Πούτρος Μπουτροσκάλι, ή καλούσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Ευθύνες επιρρύφθηκαν και το 2004 στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα μετά από την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ήταν μια έκθεση καταπέλτης για την Κυπριακή Δημοκρατία και πολύ αδική. Και τότε η έκθεση δεν πήγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την σταμάτησε ουσιαστικά η Ρωσία έπειτα από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευθύνες επιρρύπτονταν και το 2014 στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Ήταν η χειρότερη έκθεση που πήραμε από το 2004 και αυτό οφειλόταν στο γεγονός πως ο κύριος Αναστασιάδης βολόδερνε με τακτικές του τύπου της εξυπαρχής συζήτησης του Κυπριακού. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πέραν βέβαια από τα προβλήματα που συναντούσαμε επί του εδάφους στις διαπραγματεύσεις. Πρώτον, εμφανιζόταν ο προηγουμένος απορριψικός στο Κυπριακό, κύριος Έρογλου, που δεν ήθελε τις συγκλήσεις Χριστόφια Τσαλάτ.
έστειλε ένα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα, ζητώντας του να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν, με αποτέλεσμα να εξέτει τον κύριο Αναστασιάδη ως τον αδιάλλαχτο. Το Μπαρμπαρός γυρόφερνε στις νότιες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας των χώρων της Κυπριακής ΑΟΣ και όλα αυτά τα πληρώναμε ενός πολιτικών και διπλωματικών κόστος εξαιτίας μιας λασθασμένης πολιτικής του κυρίου Αναστασιάδη στο Κυπριακό. Άρα δεν μπορούμε να ξοφλούμε με μια τοποθέτηση του τύπου ότι ποτέ τα Ηνωμένα Έθνη δεν ετέριψαν ευθύνες για να καλύπτουμε τους κακούς χειρισμούς που έκανε ο κύριος Αναστασιάδης όχι μόνο στο Κρανς Μοντσανά, αλλά ειδικά το τελευταίο εξάμηνο μέχρι να φτάσουμε στο Κρανς Μοντσανά. Οι χειρισμοί του κυρίου Αναστασιάδη ήταν λασσασμένοι, χαρακτηριζόντουσαν από παλινοδίες, από αλληλοακυρώσεις, από μεγάλες διακηρύξεις, από δεσμεύσεις οι οποίες ακυρώνονταν στην πορεία. Και αν δεν υπήρχε ο στεναρός ρόλος του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, διαρωτώ με αν θα φτάναμε και ποτέ στο Κρανς Μοντσανά. Και το λέω τούτο, γιατί οι κυβερνώντες συνέχεια επέρονται ότι για πρώτη φορά συζητήθηκε εκείνο, για πρώτη φορά συζητήθηκε τούτο. Εάν διαβάζει κάποιος την έκθεση, καταλαβαίνει ότι μόνο με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αλλιώς, αν τα αφήναμε στον κύριο Αναστασιάδη, δεν θα προχωρούσαμε καν να ερχόμασταν ως εδώ. Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Ακριβώς, η επόμενη μέρα, δασμή, ναι. Επιτροπή Αποζημιώσεων, Μόρφου, Αμόχωστος, Πνευματικός Εξισλαμισμός των Κατεχομένων και οι σημερινές πληροφορίες στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, που κάνει λόγο για περίεργα τεχνάσματα και για προσπάθειες επαναφοράς της εκπροσώπησης σε επίσημο πια επίπεδο του απευθείας εμπορίου αλλά και της άσης του λεγόμενου εμπάρχου των κατεχομένων. Ναι. Κύριε Μιχαήλ, επειδή άκουγα για λίγο, δεν τον πρόλαβα, τον κύριο Παντελίδη, ο οποίος παρέθεται μια σειρά από παρενέργειες. Ξέρετε, πολλά πράγματα έγιναν την εποχή που το παίζαμε σκληρή και που είχαμε και πολιτικές πρότασεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, το Κυπριακό είναι τόσο πλούσιο σε εμπειρία που μπορούμε να βρούμε απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα και το τι δεν πρέπει να κάνουμε γιατί θα πληρώνουμε τιμήματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τον κανονισμό της πράσινης γραμμής είναι ο Τάσης Παπαδόπουλος που το δέχτηκε. Και το δέχτηκε διότι ήταν αναξιόπιστος έναντι της διεθνούς κοινότητας, δεν είχε νερίσματα διεθνή για να υποστηρίξει την δίκαιη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι δεν θα πρέπει να δικαιώνεται η Τουρκία στην αδιάλλαχτη και διχοτομική πολιτική της. Και επειδή γυρόφερνε το θέμα του κανονισμού για τα απευθείας εμπόριων και προσπαθούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, να τον επιβάλλει, πράγμα που θα σήμαινε οριστικοποίηση της διχοτόμησης, υποχρεώθηκε να κάνει αυτόν τον συμβιβασμό του κανονισμού της πράσινης γραμμής, που κάποιοι ομοειδιάτες τώρα, αυτής της σχολής που εκπροσωπούνταν τότε, θέλουν να τον καταργήσουν. Ήταν ο συμβιβασμός για να κλειδώσουμε τον κανονισμό της πράσινης, για να κλειδώσουμε το κανονισμό για τα απευθείας εμπόριο. Όπως επίσης και την διέλευση Ευρωπαίων πολιτών από τα κατεχόμενα από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στις ελεύθερες περιοχές ή και ανάποδα η διέλευση Ευρωπαίων πολιτών προς τα κατεχόμενα όταν έρχονται από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Πότε έγιναν όλα αυτά? Όλα αυτά έγιναν επί εποχής που κυριαρχούσε μια πολιτική αντίληψη στο Κυπριακό από αυτήν που θέλει σήμερα να επιβάλλει ο κύριος Παπαδόπουλος κάτω από την ταπέλα της λεγόμενης νέας στρατηγικής. Εάν επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος στην λεγόμενη νέα στρατηγική, που είναι γεμάτη από παγιές συνταγές, η διχοτόμηση θα οριστικοποιηθεί. Θα νιώθει πολύ ευτυχισμένη η Τουρκία να επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί απλά θα καθίσει στην πολυθρόνα της και η διχοτόμηση θα οριστικοποιηθεί χωρίς κανέναν πολιτικό κόστος για την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά δε για το τι πρέπει να γίνει, είναι σαφές το τι θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη. Το διατυπώνει στην έκθεση του Γενικός Γραμματέας, το έχει πει πάρα πολλές φορές και όσοι καμώνονται πως δεν το καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν από Κυπριακό ή πραγματικά δεν θέλουν λύση που να επανενώνει τον τόπο και τον λαό κάτω από την ομπρέλα μιας δικοινοτικής δυσσωνικής ομοσπονδίας,
όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν λέει ότι θα πρέπει οι δύο πλευρές στην Κύπρο να δημιουργήσουν τους προϋποθέσεις και να τον πείσουν για να αναλάβει πρωτοβουλία συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, διαφυλάσσοντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τις συγκλήσεις, από το πλαίσιο συμπερασμάτων του κυρίου Κουτέρες, αλλά και από το άτυπο έγγραφο το οποίο προσπάθησε να καταθέσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως ένα βήμα παρακάτω σε σχέση με την εφαρμογή της ιδέας για μηδενικές εγγυήσεις, μηδενικά κατοχικά στρατεύματα και επεμβατικά δικαιώματα, και που δυστυχώς ο κύριος Αναστασιάδης δεν πήρε την ευκαιρία για να το συζητήσει, επικαλούμενος ότι υπήρχε ένταση τάχατε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς είναι γι' αυτό που επικρίνουμε τον κύριο Αναστασιάδη. Είχε ευκαιρίες και δυνατότητες να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για συζήτηση αυτού του θέματος τη στιγμή που τα Ηνωμένα Έθνη, η Μεγάλη Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσιολογικά η Ελλάδα και εμείς θέλαμε αυτό το πράγμα να γίνει, για να πιεστεί η Τουρκία είτε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ή να εκτεθεί. Τελικά η Τουρκία δεν έχει εκτεθεί εξαιτίας των παλινοδιών και των κακών χειρισμών του κυρίου Αναστασιάδη. Έφυγε, να επαναλαμβάνω, από τον Κράς Μοντανά τη στιγμή που ήταν και ένοχη για την αποτυχία, αλλά έφυγε απονοχοποιημένη και κάνει ανενόχλητη όλα αυτά που κάνει σήμερα, για να συζητούν και τώρα κάποιοι να επαναφέρουν τις λογικές της εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Εν όσο είμαστε αναξιόπιστοι και εν όσο μας φορτώνουν ευθύνες για τα διέξοδα στο Κυπριακό, τέτοια και πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα θα έχουμε στο Κυπριακό. Όπως έγινε και μετά το 2004, που ο Τάσος Παπαδόπουλος για τους ξένους ήταν ο Μίστερ Νο και ο κύριος Τσαλάτ ήταν ο Μίστερ Γιες, και αντιμετωπίζαμε πολλές δυσκολίες διεθνώς για να πείσουμε όλους εκείνους τους κύκλους που προσπαθούσαν να βολέψουν την Τουρκία και να μεθοδεύσουν την αναβάθμιση του ψευδοκράτου. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν και το δρομολόγιο Λατάκια Μόχωστος. Μόνο να θυμίσω για όσους τώρα λένε διάφορα, ότι τον κύριο Τσαλάτ τον υποδέχτηκαν στο State Department της Αμερικής ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής με την προσφώνηση «Welcome Mr. Prime Minister». Αυτά κάποιοι τα ξεχνούν. Κάποιοι εμφανίζονται ως οι απομηχανείς θεοί για να σώσουν τον Κυπριακό λαό από τον Κυπριακό. Αυτές οι συνταγές που είναι μέσα στην περιβόητη νέα λεγόμενη στρατηγική του κυρίου Παπαδόπουλου εφαρμόστηκαν και προκάλεσαν τεράστια ζημιά στο Κυπριακό. Και επειδή έχουν περάσει 43 χρόνια από τότε, και επειδή δυστυχώς είμαστε πρώτον πυλών της διχοτόμησης, εάν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν ξανά αυτά τα πράγματα, τότε θα πάμε στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Επαναλαμβάνω, κάποιοι μπορεί να βολεύονται και να λένε, να σκέφτονται ότι καλύτερα να έχουμε τη μισή Κύπρο και να μην έχουμε κανένα στα πόδια μας. Αλλά η Τουρκία δεν θα είναι απλά στα πόδια μας, θα είναι στο νησί μας, θα ασκεί επικυριαρχία, θα είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνων για το παρόν και το μέλλον του τούτου τόπου. Ας σταματήσουν λοιπόν κάποιοι να παίζουν με τις τύχες του τόπου, ας σοβαρευτούν, γιατί ο τόπος δεν σηκώνει άλλες περιπέτειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας προς τον κύριο Παντελίδη. Μα ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να το λύσει με την πολιτική της πρόταξης. Γιατί τώρα θα καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία με την πρόταξη, κύριε Παντελίδη? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να έχεις ένα πρόεδρο που ποτέ δεν έχει πεινάσει. Και προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πήγε ο πρόεδρος, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους για τους δασμούς που επέβαλαν οι κατοχικές αρχές και ανταυτού οι Ευρωπαίοι φίλοι του πρόεδρου κάλεσαν ψευδοβουλευτές και επαναφέρουν τώρα το θέμα του ελεύθερου εμπορίου με τα κατεχόμενα. Τι ισόγεια ενημέρωση έγινε? Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί το BMW Future Invest Bonus. Μείωση ρήπων με επιχορήγηση ανταλλαγής του παγιού σας αυτοκινήτου.
Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ένα λιμάνι σκάνδαλα και μάλιστα τιμώρητα. Εισαγγελία Γενικός Ελεκτής εντόπισαν σωρία ατασταλιών. Διαπιστώσεις όμως που έμειναν στα συρτάρια. 6 μήνες μετά την έκθεση του Γενικού Ελεκτή για τις ιδιωτικοποίησεις στο λιμάνι της Λεμεσού. Έκθεση καταπέλτης κατά της κυβέρνησης. Δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω έρευνα για καταλογισμό ευθυνών. Για να συζητήσουμε το θέμα, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον βουλευτή Λεμεσού του ΑΚΕΛ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών, τον Κώστα Κώστα. Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Πρωτού σας δώσουμε τον λόγο να διευκρινίσουμε ότι κάναμε προσπάθειες να μιλήσουμε και με εκπρόσωπο είτε της κυβέρνησης είτε του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κατέστη αδύνατο όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, εδώ και 2 μέρες είναι το θέμα στην επικαιρότητα. Θέλουμε να ακούσουμε το δικό σας πρώτο σχόλιο για αυτό το ομολογουμένως πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν, Γιώργο, θέλω να επαναλάβω ότι όντως η έκθεση του Γενικού Ελεκτή για την ιδιωτικοποίηση του νέου λιμανιού Λεμεσού είναι καταπέλκτης. Είναι καταπέστης γιατί αν πάρεις την έκθεση να τη διαβάσεις, θα δεις ουσιαστικά ότι πρόκειται για έναν τεράστιο σκάνδαλο, κάποιο ουσιαστικά εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των συμφερόντων του τόπου, προσπάθησαν να βοηθήσουν κάποιους φίλους, προσπάθησαν να βοηθήσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, μέσα σε μια διαδικασία η οποία δεν ήταν διαφανής, είναι διάτρητη, να δώσουν, να ξεπουλήσουν πλούτο που ανήκει στον κόσμο σε κάποιους ιδιώτες. Θέλω να υπενθυμίσω, γιατί είναι καλά να υπενθυμίσουμε αυτά τα πράγματα, ότι στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό πριν μερικούς μήνες, ο Γενικός Ελεκτής είπε ξεκάθαρα στον Υπουργό Μεταφορών μπροστά σε και τον κόσμο, ότι η συμφωνία αυτή που έγινε είναι ετεροβαρής, αποτελεί έναν τεράστιο ρίσκο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, του νομικού συμβούλου του κράτους δηλαδή, είχε μπει με εντονότατο ύφος στον Υπουργό ότι όταν η κυβέρνηση των Υπουργείων πήρε τους όρους της διεθνούς προσφοράς πριν να προκηρυχθεί στην νομική υπηρεσία για να τους δει να τους μελετήσει, η νομική υπηρεσία ζήτησε μερικές μέρες γιατί ήταν αρκετά έγγραφα για να τα μελετήσει. Με έκπληξη, την επόμενη ημέρα, δεν τους έδωσαν δηλαδή μια ημέρα για να το μελετήσουν, ήταν δημοσιευμένη στον ημερήσιον τύπο την προκήρυξη, ενώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι η νομική υπηρεσία διαφωνούσε κάθετα σε αρκετά θέματα τα οποία αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη. Όταν ρώτησαμε γιατί έγινε αυτό το πράγμα, μας είπαν ότι δεν είχαμε χρόνο και έπρεπε να ακούσουμε τους ιδιώτες νομικούς μας συμβούλους. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι η νομική υπηρεσία κατέγγειλε δημόσια ότι σε εκείνη τη συνεδρία, ότι όταν τους δόθηκαν τα συμβόλαια τα οποία ήταν έτοιμα για να υπογραφούν, έκαναν παρατηρήσεις πολύ σοβαρές, ζήτησαν από την κυβέρνηση να αλλάξει τα συμβόλαια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να αλλάξει κάποιες ρήτρες των συμβολέων, οι οποίες ήταν εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των συμφερόντων της. Δυστυχώς δεν την άκουσαν, δεν άκουσαν δηλαδή τον νομικό σύμβουλο του κράτους και προχώρησαν. Και θέλω να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Η αρμόδια επιτροπή, η οποία θα έδινε την εισήγηση της στην κυβέρνηση για να αποφασίσει, η Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γενικού Ελεκτή, της Νομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου και άλλοι, ενώ συνεδρίαζε στις 23 του Απρίλια, δεν απαντώμε, του 2016 για να εισηγηθούν στο Υπουργείο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίαζε μετά από 2 μέρες για να αποφασίσει, και ενώ ανέμεναν την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας για να τους πει ότι, ξέρετε, καμία από τις εισηγήσεις μας δεν τις έλαβαν υπόψη, έμαθαν με έκπληξη οι πάντες ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μία μέρα προηγουμένως, χωρίς να αποφασίσει η σχετική Συμβουλευτική Επιτροπή, είχε να αποφασίσει και επικυρώσει τα συμβόλαια και αποφάσισε να τα υπογράψει. Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, αγαπητέ Γιώργο. Όταν πήγαμε προχτές με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ επίσκεψη στο λιμάνι και επί τόπου είδαμε το τι συμβαίνει, καταλάβανε για μια ακόμα φορά ότι αυτό που έγινε είναι ένα έγκλημα. Θέλω να υπενθυμίσω 3 πράγματα. Πρώτον, στην προσφορά άλλα έλεγε ο χάρτης ο οποίος είχε δημοσιευτεί του χώρου του νέου λιμανιού, του θαλάσσιου και του χερσαίου χώρου, ενώ λίγες μέρες πριν υπογραφούν τα συμβόλαια, δυστυχώς κάποιοι, όπως είπε το Υπουργείο, με τη σύμφωνο γνώμη των
των ιδιωτών συμβούλων που είχαν ακριβώς πληρώσει με αρκετά εκατομμύρια είχαν εισηγηθεί. Άλλαξε ο χάρτης, τραβήχτηκε μια γραμμή ανατολικότερα και περιλήφθηκε στο χώρο που θα δινόταν στην μια την εταιρεία, στην DP συγκεκριμένα, και το μέρος του ανατολικού αγκυροβολίου, αλλά και όρων αγκυροβόλιων της Λεμεσού, της ανατολικής προβλήτας, συγγνώμη, όπου εκεί να βλοχούν τα πλοία της UNIFIL, της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, γερμανικά πολεμικά πλοία, από τα οποία η Δημοκρατία παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο με τη φάση της συμφωνία που έχει με τα Ηνωμένα Έθνη, και ξαφνικά βρεθήκαμε, επειδή η συμφωνία με την DP λέει ότι πρέπει να παίρνει το 49% όλων των εσόδων των χώρων που της έχουν δοθεί, δίνουμε το 1.750.000 στην εταιρεία αυτή χωρίς να κάνει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και στη δυτική προβλήτα του λιμανιού Αγαπητή Γιώργο, όπου έκανα λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών, έδωσαν την προβλήτα στην DP και μετά όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται το συμβόλαιο, η σύμβαση, ανακάλυψαν ότι μέσα έχει δύο τεράστιες γερανογέφυρες, τους οποίες θα χρησιμοποιούσαν οι Eurogate. Και αυτή τη στιγμή το έχουν δώσει στη Eurogate και πληρώνουμε πρόστιμο. Εν είδη ενοικίου παρακαλώ, στη γη τη δική μας, στον χώρο των δικών μας, 1,5 εκατομμύριο η πρόσθετα στην DP, επειδή κάναμε αυτόν τον λάθος. Θα υπενθυμίσω όταν κυριολογήθηκε. Πολλά τα λάθη. Μα είναι λάθη, είπα εντός εκτός εισαγωγικών. Θα υπενθυμίσω, αγαπητέ Γιώργο, το ζήτημα του αγκυροβολίου. Δώσαμε τη θάλασσα δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, όπου να βλοχούν πλοία τα οποία έρχονται στη Λεμεσό, είτε γιατί περιμένουν να μπουν, αγαπητέ Γιώργο, στο λιμάνι, είτε γιατί περιμένουν να αλλάξουν πλήρωμα, είτε γιατί περιμένουν να πάρουν προμήθειες από την πόλη, καύσιμα, τρόφιμα, οτιδήποτε χρειάζονται, είτε περιμένουν να φτιάξει ο καιρός. Αυτά τα πλοία πλέον με βάση τις ταρίφες της αρχής λιμένων, 50 ευρώ την ημέρα. Εκτός ήταν μεγαλύτερα πλοία που έφτανε μέχρι 200 ευρώ την ημέρα. Και γιατί ήταν χαμηλό αυτό το τρόπο, αγαπητέ Γιώργο, για να μπορέσει να παίρνουν τις προμήθειες τους από την ενδοχώρα, από την πόλη. Σε πληροφορώ ότι εξίσου γενικού ελεκτή λέει μέσα ότι πλοία τα οποία πλέρωναν 50 ευρώ την Κυριακή που δεν ισχύει το συμβόλαιο, τη Δευτέρα η DP τους ανάγκαζε η θηγατρική εταιρεία που πήρε τις λιμενικές υπηρεσίες να πληρώνουν 500. Και τα πλοία που πλέρωναν 200 έπρεπε να πληρώσουν 2.500 την ημέρα. Αυτό ξέρεις τι αποτέλεσμα έχει. Όλα τα πλοία πλέον δεν κατευθύνονται στην Κύπρο, κατευθύνονται στη Διριδό και στο Ισραήλ, για να αναβλοχούν για τους λόγους που σας είπα. Και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την οικονομία και της Κύπρου, αλλά και της Λεμεσού, τα μεγάλα πολεμικά πλοία, αγαπητέ Γιώργο, από τη Γαλλία και τη Ρωσία, με βάση συμφωνίες που έχουν τα αρμόδια Υπουργεία Άμυνας των χωρών αυτών, έρχοντας στη Λεμεσό και κατέβαζαν στην πόλη 2.000 με 3.000 ναύτες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαντική ένεση είναι αυτή για την οικονομία της πόλης και γενικά του τόπου. Αυτά τα πλοία πλέον δεν έρχονται, διότι το κόστος στάθμευσης στο λιμάνι, ενώ η χρήση υποτίθεται των προβλήτων, είναι τεράστιο και έχουν δηλώσει ότι οι χώρες αυτές δεν μπορούν να στέλνουμε αυτά τα πλοία στην Κύπρο. Όλα αυτά μαζί με ένα σκανδαλώδη τεράστια τέλη τα οποία έχουν επιβληθεί. Να πω δύο παραδείγματα. Χαλούμι για παράδειγμα και πατάτες που είναι οι βασικές μας εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί, αλλά και τα τέλη εισαγωγής οτιδήποτε από το εξωτερικό, αγαπητέ Γιώργο, τα οποία επίσης έχουν πολλαπλασιαστεί, όλα αυτά μετακυλούνται στον Κύπριο φορολογούμενο. Εμείς αυτό που ζητούμε, το ζητούμε επιτακτικά. Το ανάφερε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος την περασμένη Τετάρτη και χτες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ζητούμε ξεκάθαρα και θα θέσουμε ξανά το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για να συζητηθεί. Ζητούμε από την νομική υπηρεσία των Γενικών Εισαγγελέα να πάρει το πόρισμα του Γενικού Ελεκτή και να το μελετήσει, γιατί είμαστε σίγουροι ότι μέσα από αυτό θα δει ότι υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για κάποιους. Πότε να αναμένουμε εξελίξεις, ενδέχεται να θέσετε ξανά το θέμα προς συζήτηση στην Βουλή. Στην κοινοβουλευτική ομάδα στις 10 σε λίγη ώρα δηλαδή θα συζητήσουμε το θέμα και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, θα το θέσω στην επόμενη συνεδρία ότι πρέπει άμεσα να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ο καφές σου. Η δουλειά σου. Η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά.
Εσύ και η Ευρώπη. Ώρα λοιπόν για το εβδομαδιαίο μας ένθετο «Εσύ και η Ευρώπη». Μαζί μας τηλεφωνικός ο Γενικός Συντονιστής του Europe Direct, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσοστόμου. Καλή σας μέρα. Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα? Έχουμε δύο θέματα που αφορούν προκηρύξεις. Η μία είναι θέσεων εργασίας και η άλλη είναι θέσεων πρακτικής άσκησης. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, είναι μια προκήρυξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, την γνωστή ΕΠΣΟ, η οποία διοργανώνει δύο γενικούς διαγωνισμούς για κατάρτιση καταλόγου ατόμων για πρόσληψη σε διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν κυρίως αντικείμενα επικοινωνίας. Υπάρχουν 55 θέσεις ειδικούς επικοινωνίας, 13 θέσεις διαχειριστών ιστοτόπων και υπάρχουν και ακόμα 64 θέσεις, 30 για βοηθούς επικοινωνίας και 34 για βοηθούς οπτικής επικοινωνίας. Οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι πολίτες κρατών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο στα αντικείμενα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου της μητρικής τους. Να πούμε ότι η μισθή για το επίπεδο, λειτουργού είναι περίπου στις 4.960 ο λειτουργός και στις 3.000 ο βοηθός λειτουργός. Και η τοποθεσία σε περίπτωση επιλογής των ατόμων που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση και στην προφορική συνέντευξη μπορεί να είναι Βρυξέλλες, Μόναχο, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Εδιμβούργο και Μασσαλία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Νοεμβρίου 2017 και το δεύτερο μας θέμα αφορά σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τομέα της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα είτε σε φοιτητές είτε σε απόφοιτους να έχουν την πρακτική τους άσκηση για 3 μήνες για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα των μεταφράσεων. Και εδώ οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν αποκτήσει ή να έχουν τουλάχιστον συμπληρώσει 3 χρόνια σπουδών σε τομείς που έχουν να κάνουν με τις γλώσσες και να μην έχουν συμμετέχει προηγούμενα σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες. Η πρακτική άσκηση θα γίνει στο Λουξεμβούργο και για κάθε μήνα θα δίνεται ένα επίδομα ύψους 1.252 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων, η ημερομηνία είναι η 15η Νοεμβρίου και να πούμε για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες είναι στη σελίδα του Europe Direct LMSU, αλλά μπορούν να επικοινωνούν και στο 25 00 20 27 για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη. Μάλιστα. Αυτά στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου μας ένθετου. Από εκεί και πέρα, κύριε Χρυσοστόμου, θα θέλαμε και υπό την ιδιότητά σας ως διεθνολόγου να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Φαίνεται πως δεν υποχωρεί ο Ραχώη, θα αναστείλει την αυτονομία. Παρακολουθείτε το θέμα στενά. Ναι, και οι δύο πλευρές φαίνονται αποφασισμένες να προχωρήσουν. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμα και ο τρόπος που θα τύχουν χειρισμό και από τις δύο πλευρές είναι δυνατόν είτε να αποπυροδοτήσει την κατάσταση είτε να γίνει περαιτέρω έτσι, αστάθεια και αποσταθεροποίηση. Φαίνεται ότι ο Ραχώη είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην άρση της αυτονομίας στην περιοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει περαιτέρω αστάθεια και είναι δυνατόν να πυροδοτήσει και περισσότερες διαδηλώσεις και έτσι μέσα στους δρόμους της Βαρκελόνης που το έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και μετά και τη σύλληψη των δύο ηγετών των αυτονομιστών. Εκείνο που θα μπορούσε να φάνταζε σαν μια λύση για να αποπυροδοτηθεί η κατάσταση και να έδινε και στις δύο πλευρές
τη δυνατότητα έτσι να κάνουν αναδίπλωση, θα ήταν η προκήρυξη πρόωρων τοπικών εκλογών για την περιφέρεια της Καταλωνίας. Αυτό θα επέτρεπε στον Πουτδεμόντ να μην κάνει στροφή 180 μοιρών και αν το αποτέλεσμα είναι τέτοιο να μην προχωρήσει στη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και ταυτόχρονα θα έδινε την ευκαιρία στο Ραχώι να έστελνε ένα μήνυμα ότι στηρίζει τη δημοκρατία, λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν προχωρεί σε καταστατικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αυτές ανησυχούν πάρα πολύ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια και τα κράτη-μέλη, διότι τέτοια φαινόμενα και μπορεί να πυροδοτηθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και να δούμε και άλλες περιοχές να διεκδικούν είτε αυτονομία είτε και ανεξαρτησία των περιοχών τους. Αυτό είναι ο μεγάλος βραχνάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να πούμε ότι χαρακτηρίζει όλη αυτή την ιστορία εσωτερικό ζήτημα και αποκλεί οποιοδήποτε μεσολαβητικό ρόλο. Ουσιαστικά αποφεύγει να επέμβει στο καυτό αυτό θέμα. Ακριβώς με αυτή την στάση στέλνει το μήνυμα ότι δεν μπορεί ούτε να θεωρεί ότι υπάρχουν δύο μέρη στην περίπτωση της Ισπανίας και της Καταλωνίας. Αρνήθηκε να μεσολαβήσει, θεώρησε ότι είναι εσωτερικό ζήτημα και ούτε καν συζητήθηκε το θέμα στο Συμβούλιο προχθές ή σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Ισπανίας. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια να γίνει ένα δημοψήφισμα και στη Βόρεια Ιταλία για ενίσχυση της αυτονομίας της περιοχής. Και είναι εδώ αυτά τα αντανακλαστικά ντόμινο που φοβάται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι χώρες μέλη της να μην δημιουργηθούν και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα και στο Βέλγιο με τους Φλαμανδούς και τους Βαλόνους, το γνωστό ζήτημα στη Σκωτία, στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες περιοχές. Οπότε είναι η έκβαση του ζητήματος της Καταλωνίας θα είναι αποτρεπτικός ή ασφαλιντικός αναλόγως αποτελέσματος και για άλλες περιοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χρυσοστόμου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να έχουμε ούτε και σήμερα μαζί μας την συνάδελφο Κατερίνα Κυριάκου λόγω ασθένειας. Να της ευχηθούμε και πάλι καλή ανάρρωση. Πάμε να σας μεταφέρουμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος. Κάνοντας αρχή με το ένθετο του φιλελεύθερου Goal News, ο Απόλλων προσπάθησε και πάλεψε απέναντι στην Αταλάντα, αλλά στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα με 3-1. Ιταλική υπεροχή. Οι κιανόλευκοι δεν έχασαν τίποτα από τις ελπίδες που έχουν για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Ιταλοί αποδείχθηκαν πολύ ψηλό εμπόδιο για την ομάδα του Σοφρόνια Αυγουστή, που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Europa League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Λιόν πήρε μεγάλο διπλό από την Everton. Από την ΑΕΚ η επόμενη είδηση. Δύσκολο και σκληρό είναι ένα μεγάλο ντέρπι με τον μεγαλύτερο ίσως αντίπαλο, ο οποίος παίζει στο Champions League και έχει κατακτήσει τα τελευταία πρωταθλήματα, είπε για το αυριανό παιχνίδι ο Ιδιάκεθ. Ο Βάσκος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ακόμη τη σημασία της στήριξης του κόσμου σε τέτοια μάτς, λέγοντας: «Στην αρένα πρέπει να είμαστε 12. Αποέλ, ο Άσος και τον Ντέρπι. Στον Αποέλ αφήνουν πίσω τους το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ και σκέφτονται το αυριανό Ντέρπι με την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τερματοφύλακας Ναουθέτ Πέρεθ έρχεται σήμερα στην Κύπρο για να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους. Επιστροφή στις νίκες χωρίς τους τιμωρημένους Σιεού και Σισε. Θα παραταχθεί η ανόρθωση κόντρα στον Εθνικό. Ο στόχος ωστόσο είναι επιστροφή στις νίκες και παραμονή στο ρετυρέ της βαθμολογίας. Ο Ιβάν Παταλόφσκι έδωσε μια λιώτικη σε εισαγωγικά συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της κυρίας, όπου μίλησε για τον εαυτό του και τις συνήθειες του.
Και από την Ομόνια η επόμενη είδηση, η αστοχία και τα λάθη. Η Ομόνια θα πρέπει να διορθώσει τις κτυπητές αμυντικές αδυναμίες και να διορθώσει τα ποσοστά ευστοχίας μπροστά από τις αντίπαλες εστίες. Επιστολή των Πρασίνων στο μεταξύ στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ελένη Λοιζίδου Νικολαίδου. Πάμε και στο γήπεδο του πολίτη. Ήταν αδύνατον. Οι Κιανόλευκοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους αφηνιασμένους Ιταλούς. Γράφει ιστορία ο Μπρούνο Βάλε. Ο Μπρούνο Βάλε συμπλήρωσε 30 ευρωπαϊκές συμμετοχές με τη φανέλα των Κιανόλευκων, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μπάμπου Πίτσα και έγραψε ιστορία. Ιδιαίτερο ήταν το χθεσινό παιχνίδι και για τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα. Σοφρόνης Αυγουστή, αν παίρναμε κάτι θα ήταν άδικο. Απόλυτα ειλικρινής ο Σοφρόνης Αυγουστή, μετά το τέλος του αγώνα παραδέχτηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου. Από ΕΛ ενίσχυση στα γκολπόστ με Ναουθέτ Πέρθ. Πάμε και στο πιστόφυλλο. Βαθμός χρυσάφι στο Μιλάνο. Η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τη Μίλαν και παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης. Η αετή της ΑΕΚ τόλμησε στο Σαν Σίρο και επιστρέφουν οι περήφανοι στην Ελλάδα. Συνεχίζει αλάνθαστος ο ΑΠΟΕΛ. Νίκησε την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Με υπογραφή Καλάθη, η σταθερή αξία του Παναθηναϊκού που ακούει στο όνομα Νίκ Καλάθης βοήθησε τους πράσινους να σπάσουν το ρόδι στη φετινή EuroLink στην πρώτη εμφάνισή τους ενώπιον του κοινού τους. Με πρωταγωνιστή τον Νίκ σε οργάνωση, δημιουργία και εκτέλεση, οι ταμπλούχοι Ελλάδος επικράτησαν με 93-83 της Μπάμπερκ στο ΟΑΚ. Δόξα επιστρέφει Περιστερώνα. Η Δόξα κατοκοπιά ύστερα από 15 χρόνια στο Μακάριο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην προσωρινή της έδρα στην Περιστερώνα. Μπάσκετ, ο Γαβριήλ στην Εθνική. Ο Λίνος Γαβριήλ είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Τένις, έχασε ο Παγκρατής. Δεν κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά φέτος τον Ουίτσι Σουγκίτα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Στοχόλμης. Πάμε και στον κόσμο των σπορ της εφημερίδας Χαραυγή. Λίγησε στις ωρέξεις της Αταλάντα. Η Ιταλική ομάδα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Απόλλωνα. Δικαίως έφτασε στην νίκη με 3-1 αφού κατά διαστήματα έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Πρωταγωνιστής για τους γαλάζιους ο Μπρούνο Βάλε. Να αντιδράσει. Η Ομόνοια αύριο θα τηθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΛ σε ένα κομβικό και συνάμα πολύ σημαντικό ντέρπι. Επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων για την ταυτοποίηση των φιλάθλων. Αντιμέτωπη με την Πολωνία η Εθνική Παίδων. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει σήμερα την Πολωνία στα Κούκλια στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 3 με ελεύθερη είσοδο. Έπιασε δουλειά στη Νέα Σαλαμίνα ο Πουσαϊτίδης, αποφασισμένοι να κερδίσουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Ίδιος ο στόχος, η ΑΕΛ θα ταξιδέψει στη Λευκοσία για τον αγώνα με την Ομόνια και το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό οι παίχτες του Μπρούνο Μπαλταζάρ είναι η νίκη. NBA, με οδηγό τον Αντετοκούνμπο, οι Bucks κέρδισαν τους Celtics. EuroLeague, τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες θα επιζητήσει ο Ολυμπιακός. Αλκή πάει με φόρα για νέα επιτυχία στον αγώνα με τη Δόξα. Και από ΕΛ αυξημένες επιλογές για το Δόνι στο αυριανό ντέρπι στη Λάρνακα. Πάμε και στην Sport Day της αλήθειας. Άλλη κλάση η Αταλάντα. Οι Ιταλοί ήταν ασταμάτητοι και δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα στην ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή. Οι Γαλάζιοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Σκέμπρι, αλλά δέχτηκαν καπάκι τον κόλ και λήγησαν απέναντι σε ένα ανώτερο αντίπαλο. Παρά την ήττα, η ομάδα της Λιμεσού κατέγραψε μια σπουδαία επίδοση σκοράνοντας για 11ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από ΕΛ καταρχή συμφωνία με τον Ισπανό τερματοφύλακα για να καλύψει την απώλεια του Βάντερμαν. Έρχεται ο Πέρεθ για τον Άσο. Ανόρθωση αλλάζει άκρα στο Δασάκι. Ο Καρλίτος επιστρέφει στην ενδεκάδα και καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Σισε.
ΑΕΚ. Το αγαπημένο 3-4-3 του coach, ο Ιμάνο Λιδιάκη, ετοιμάζεται για τον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ και δύσκολα θα κάνει αλλαγές. Αντίθετα στην Ομόνια, οι αλλαγές του Πάμπου, οι σκέψεις του Κύπριου προπονητή, γράφει Sport Day, είναι να διαφοροποιήσει όλες τις γραμμές με την ΑΕΛ. Και από την ΑΕΛ, η τελευταία είδηση, τι θα κάνει ο Μπρούνο, ανακατώνει την τράπουλα ο Μπαλταζάρ για να πάρει αποτέλεσμα στο ΓΑΣΥΠ με την Ομόνια. Και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα της παρέμβασης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων που ζητά η Ομόνια. Επιστολή λοιπόν προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ελένη Λοϊζίδου Νικολαίδου για το θέμα της ταυτοποίησης. Απέστειλε χθες η Ομόνια στην επιστολή της. Θέτει το ερώτημα προς την Επίτροπο αν έχει το δικαίωμα η αστυνομία να εφαρμόσει το μέτρο της ταυτοποίησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ζητά την άμεση παρέμβασή της. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ή ένα γενικό και ασαφές πλαίσιο που επιτρέπει παρερμηνίες, διερωτάται, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή προστατεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες των πολιτών. Συμπληρώνεται πως η αστυνομία απέτησε την εφαρμογή αυτού του μέτρου αφού ξεκίνησε το πρωτάθλημα, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε φιλάθλους που έχουν αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, οι οποίοι δεν ήταν ενήμεροι για την πρόθεση της αστυνομίας. Υπογραμμίζεται. Η Ομόνια επισημαίνει ότι η πεποίθηση του σωματείου είναι πως η οποιαδήποτε συζήτηση για απάνταξη της βίας στα γήπεδα δεν μπορεί να εξαντλείται σε μοιοπικές και επιδερμικές προσεγγίσεις, οι οποίες τελικά το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι περαιτέρω έξαρση του φαινομένου, οικονομική ζημιά στα σωματεία, απομάκρυνση του κόσμου από τα γήπεδα και κατ' επέκταση τα φόπλακα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Μήπως η πλάκα σας τρέχει? Top Roof. Όχι, σας κάνουμε πλάκα. Η υγρομόνωση Top Roof. Με ενισχυμένες είναι Top Roof. Με πολύ ελαστικό για να τσιλάμε στις καραμάδες και να πείσει Top Roof. Σωρώνε το υγρό Top Roof. Πας στην ταρατσάν και απλώνε το μόνοι σας με μια σκούπα και στουπώνετε. Κάμνετε την ταρατσά. Top Roof. Αντιπρόσωπη διανομής Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Top Roof. Έλα το άλλο. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε άλλη μία μεσημβρινή έκδοση, πρωινή έκδοση, με συγχωρείτε, η τελευταία της εβδομάδας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού βεβαίως την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.